Πάμε εδώ πίσω στα της, εν μέρη της τσέπης μας, αν και ο καιρός δεν μας ανησυχεί ακόμη. Τι εννοείς δεν μας ανησυχεί ο καιρός? Εννοώ ότι υπό την έννοια αυτό που βλέπεις, τα πετρέλαια, να ανοίξουμε θέρμανση, δεν μας ανησυχεί τόσο πολύ. Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από τις 15. Και όπως κάθε χρόνο δυστυχώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Τι μας συμφέρει? Μας συμφέρει δηλαδή το πετρέλαιο, μας συμφέρει το ρεύμα και τα κλιματιστικά, μας συμφέρουν τα ξύλα. Πάντα κάνουμε αυτό το τεστ. Ξέρουμε τι μας συμφέρει. Εντάξει, ναι. Υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει και ψάχνει. Και είμαστε εδώ για να δούμε εμείς και να τους ενημερώσουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Η κυρία Ζάγκα είναι εδώ κοντά μας, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Γεια σας, κυρία Ζάγκα. Καλή μέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να το πάρουμε με το χαμόγελο. Ο μήνας της διάθεσης του πετρελαίου, Οκτώβριος πάντα. Σωστά. Και εύχομαι να κάνει καλό καιρό όλο το χειμώνα, σαν άνθρωπος, για να ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα στο ενεργειακό. Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Ναι, για την έκανε πολύ καλό καιρό. Για την τσέπη μας. Έκανε πάρα πολύ καλό καιρό. Τώρα για την κλιματική αλλαγή είναι άλλη συζήτηση. Άλλη ιστορία αυτή. Η συνέπεια είναι αυτή. Έτσι. Είναι τώρα, η συνέπεια. Η Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Η Αλεξάνδρα, την έχουμε μαζί μας. Μπράβο που βρίσκεται εκεί πέρα με έμπορο ξυλίας, έτσι. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα, καλό μήνα και στον φίλο μας ο οποίος είναι μαζί σου. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, αν σήμερα είχαμε έναρξη τη σεζόν, πόσο θα απογειωθούν το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης? Υποθετικά, για να μπερδέψουμε τον κόσμο λοιπόν. Ναι, νωρίς ακόμα. Ναι, γιατί έχουμε 15 μέρες ακόμα και σε 15 μέρες γίνονται πολλές αλλαγές προς τα πάνω, προς τα κάτω. Φέτος είναι πτωτική η τιμή, γιατί αν δείτε και από το πετρέλαιο κίνησης και από την βενζίνη. Χαμηλά. Πέρσι, μπράβο, είχαμε τέτοια εποχή 1,90 την αμόλυβδη και τώρα είμαστε 1,70. Άρα, μάνι-μάνι, έχουμε από εκεί τη διαφορά. Άρα, λοιπόν, υποθέτουμε, με επιφύλαξη μεγάλη, ένα 10, ένα 15, το πολύ. Ένα 10, ένα 15. Εκεί, με επιφύλαξη. Με την επιδότηση, λοιπόν, που θα δοθεί, που θα είναι τη τάξη περίπου στα 12 λεπτά για τις ευπαθείς ομάδες όσοι βάλουν 12 με 14. Αναλόγως, που βρίσκεται ο καθένας. Μπορεί να είναι κάτω από το 1 ευρώ, άρα συμφέρει φέτος το... Να ξεκινήσουμε με πετρέλαιο. Όμως είναι χαμηλά και οι τιμές και στο ρεύμα, θέλω να σας πω. Ναι. Αυτή την περίοδο δεν ξέρω τι γίνεται στα ξύλα. Αλεξάνδρα, τι γίνεται στα ξύλα, πού βρισκόμαστε στο Κηφικό, για πες μας. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο Εγάλεο, όπου δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει παραγγελίες, καθώς έχουμε ακόμα καλό καιρό, ευτυχώς. Ναι. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Κασχαλίδη να μας πει για τις τιμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και στα ξύλα έχουν πέσει τιμές σχέση με πέρυσι. Ναι. Είναι 10 ευρώ το κυβικό κάτω. Ήταν στα 125 όλα τα ξύλα. Φέτος είναι στα 115. Βέβαια ο καιρός δεν έχει βοηθήσει ακόμα. Πιστεύουμε σιγά-σιγά να χειμωνιάσει, να μας βοηθήσει και εμάς λίγο. Να χειμωνιάσει, να σας βοηθήσει και εσάς, αλλά να βοηθήσει τους πελάτες που έχουν την ξυλία μπροστά. Ξέρετε, είναι το ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε κάθε τέτοια περίοδο. Με το τι συμφέρει να κάψουμε. Συμφέρει λίγο αξίλα, να βάζουμε τον τζάκι όποτε έχουμε, ή τον λέβητα του πέλετ να το βάζουμε την ώρα που χρειάζεται. Το πετρέλαιο, να το ρυθμίζουμε, να έχουμε το λέβητα του πετρελαίου που είναι και ευέλικτο το καύσιμο, το φυσικό αέριο που θα πρέπει να έχει σε εγκατάσταση, ή την αντλία θερμότητας, που όπως και να το κάνουμε, ίσως είναι και πιο οικονομική από όλα τα υπόλοιπα μέσα. Εδώ είναι το ζήτημά μας. Κυρία Ζάγκα, στείλετε. Εγώ λοιπόν να πω πρακτικά, το πετρέλαιο είναι, μας συμφέρει. Όταν κλείσει ο καυστήρας, παραμένει η θερμότητα στο σπίτι, το βλέπουμε. Ναι. Και να πω κάτι για τα τζάκια. Ναι. Όταν ανάβουμε στην Αττική, εδώ κάτω, το τζάκι, εγώ, εσείς όλοι, άμα βγείτε έξω στον ουρανό, την ατμόσφαιρα, εθαλομίχλη. Αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία μας. Άρα λοιπόν λες ότι το τζάκι είναι όμορφο, έχει θαλπορεί, συμφέρει κάποιους, αλλά έχει και κάποια συνέπεια. Εγώ όμως θα γυρίσω πριν που είπατε για το επίδομα. Εμείς σαν κλάδος 15 χρόνια λέμε, διεκδικούμε... Δεν εξαιρούνται ούτε τα ξύλα από το επίδομα, θέλω να σας πω. Εμείς διεκδικούμε και λέμε στο πετρέλαιο θέρμανσης ειδικά, μείωση του ειδικού φόρου. Το λέτε, κυρία Ζάγκα. Και το λέμε και θα το λέω ειλικρινά. Ασχέτως κι αν ανήκω στο κόμμα με το οποίο κατέβηκα τις εκλογές. Ναι. Εγώ στηρίζω τον κλάδο μου, στηρίζω και τον καταναλωτή. Γιατί είμαι καταναλώτρια κι εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν, τι διεκδικούμε σαν κλάδος? Μείωση του ειδικού φόρου. Ώστε 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Απριλίου, ας το κάνουν και το πείραμα. Ας δούνε αν μειώσω τον ειδικό φόρο. Που λέμε και το λέμε και το ξαναλέμε. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Δεν θα πάρει περισσότερο ο κόσμος να ζεσταθεί? Δεν θα κερδίσει ο κλάδος που θα πουλήσει? Σαουδάραβας θα κερδίσει.
Και εμείς όμως θα κερδίσουμε. Μακάρι να είχα μία πηγή να την έδινα δωρεάν. Αλλά δεν έχω. Τι να κάνω. Δεν έχω. Απ' την άλλη, δεν θα κερδίσει και το κράτος. Και να πω και κάτι. Τι λέμε τόσο καιρό που έρχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε χώρο να εκφράσω το αίτημα του κλάδου. Ναι. Δεν λέμε να χτυπήσουμε το παρεμπόριο. Ναι, το λέτε και όταν θα αρχίσει, προσέξτε παρακαλώ, 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο. Συγχρόνως τι θα αρχίσει, το ναυτιλιακό πετρέλαιο να κινείται. Περίεργο? Όχι καθόλου. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαμε και πολλές διαχειριστρίες που παίρναν τηλέφωνο και διαχειριστές και λέγανε «Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε πόσο έχει ένα 40, εγώ πολύ πιο κάτω, χωρίς τιμολόγιο». Να μας δώσει μια απάντηση ο φίλος μας, ο οποίος είναι στο Εγάλιο και είναι σε μια γειτονιά των δυτικών προαστίων που έχουμε τζάκια μεν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται χρήση αυτών των τζάκιων. Έχετε πελατεία μόνιμη? Υπάρχει, ναι, πελατεία μόλιμη. Ναι. Βέβαια, αυτή η θαλομίχλη που είπε και η κυρία προηγουμένως δημιουργείται όχι από τα ξύλα τα δασικά. Ναι, ναι, από τα ξύλα τα δασικά που έχουμε εμείς. Τώρα οι άνθρωποι αναγκαστικά καίνε ντούλα απόφυλλα και είναι τώρα αυτό, πράγματα νίκελ και δημιουργείται η θαλομίχλη. Διαπιστώναμε ότι ο καθένας. Όχι από τα δασικά τα ξύλα. Ακριβώς, γιατί στα χωριά δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, είναι ο κόσμος και τα ξύλα, έχουν τα δάση δίπλα τους, δεν υπάρχει στο χωριό Θαλομίχλη, αυτό το πρόβλημα υπάρχει μόνο στην Αθήνα. Και επίσης πιστεύω ότι πάντα τα καυσόξυλα σε σχέση με το πετρέλαιο θα είναι πάντα πιο φθηνά, μια φθηνότερη λύση για τον καταναλωτή. Γιατί το τζάκι είναι και συντροφιά, έτσι είναι. Ναι, απλά δεν έχει μόνο ίσως την ίδια απόδοση σε διάρκεια. Μόλις σβήσει το τζάκι δεν είναι το ίδιο με το πετρέλαιο, διατηρεί το σπίτι λίγο, λίγο ζεστό. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν κάτι καινούργια τζάκια, τα ενεργειακά, ναι, που ζεσταίνει όλο το σπίτι, υπάρχει ζεστό νερό, έχουν βγει και αυτά στην αγορά. Έτσι. Πουλάτε, έχετε παραγγελίες. Έχετε παραγγελίες. Σε σχέση με πέρυσι, πιο ελάχιστα, γιατί ακόμα δεν βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες παραγγελίες, ναι, υπάρχουν από τους μόνιμους πελάτες μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ρεύμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα κλιματιστικά. Και όσοι αποφασίσετε να ζεσταθείτε με κλιματιστικό, αν θα πράξετε ορθά ή όχι. Ο κύριος Φάνης Καραμπατζάκης είναι μαζί με τον κύριο Νίκο Καρόνη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλή τελευταία σεζόν. Τι κάνετε, κύριε Καρόνη, πώς είστε? Όλα καλά, όλα καλά. Κερδίζει, λέει, το ρεύμα ο κερδίζει, Νίκος. Κερδίζει. Κερδίζει το ρεύμα. Δυστυχώς προς την κυρία Ζάγκα και τα ξύλα κερδίζει το κερδίζει το ρεύμα. Ελάτε. Ό,τι κλιματιστικό και να είναι, θέλει να κερδίζει είναι... τσέπη πάντα. Σίγουρα, απλά κερδίζει το ρεύμα γιατί αυτή τη στιγμή με τις εναλλαγές και τις κόντρες που έχουν ελεύθερες εταιρείες πιστεύουμε ότι θα πέσει κι άλλο το ρεύμα. Εκτός αυτού, ο καταναλωτής μπορεί να ξεκινήσει και να κερδίσει όταν κάνει απλές κινήσεις. Δηλαδή, οι συσκευές οι οποίες επιλέγει να πάρει έχουν πάνω διαδικασία του Wi-Fi και μπορεί να εκμεταλλευτεί το μεσημερινό ρεύμα που θα έρθει σε χαμηλότερο κοστολόγιο, όπως είναι το βραδινό, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Και αν ξεκινήσει και πει ότι παίρνει μία κουζίνα, ένα φούρνο με Wi-Fi, έχει βάλει μέσα το φαγητό, ξεκινάει μέσα στην εφαρμογή του τηλεφώνου το μεσημέρι, μαγειρεύει ουσιαστικά με κόστος πολύ χαμηλότερο. Όμοια και οι καινούργιες συσκευές είναι μεταπλητήρια ρούχων με τη διαδικασία του Wi-Fi, αν κάνει τρία πράγματα. Χρησιμοποιήσει απορρυπαντικά τα οποία είναι για θερμοκρασία παγωμένο νερό, 30 βαθμούς δηλαδή, γιατί αυτό που χαλάει ρεύμα είναι η αντίσταση στο πλυντήριο και δεν ζεσταίνουμε το νερό. Βάλουμε χρωμοπαγίδες για να προστατεύσουμε χρώματα πιθανών διαρροή από κάποια χρωμάτων που μπορεί να έχουν κάποια ρούχα και ξεκινήσουμε και δουλέψουμε μέσα από το Wi-Fi το μεσημέρι το πλυντήριο, εάν λείπουν οι νοικοκυρές από το σπίτι και εργάζονται. Τότε λοιπόν έχουμε μια οικονομία της τάξης του 30%. Όμοια. Και τα ψυγεία μπορούμε να κάνουμε 2-3 τρίκ πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, ξεκινάμε, ας πούμε, και τα ψυγεία τα οποία έχουν Wi-Fi μπορούμε όταν λείπουμε σε διακοπές, όταν είναι Σαββατοκύριακο να το κλείνουμε. Αλλά και η καλύτερη ταξινόμηση των προϊόντων σε ψυγείο. Δηλαδή, αν στην κατάψυξή μας τώρα που είναι τα συρτάρια, κολλήσουμε ένα απλό. Αυτά που κάνουν παραδοσιακά οι νοικοκυρές. Βάλουμε ένα αυτοκόλλητο το οποίο γράφει επάνω. Έβαλα κοιμά το τρίτο μήνα. Μοσχαρίσκιο και σε κάθε ράφι. Βλέπουμε τι έχει μέσα. Δεν χρειαζόμαστε να ανακατεύουμε και να τρώμε χρόνο. Ακούστε, όλα καλά αυτά. Μας ενδιαφέρει ένα μαγικό όπλο για το χειμώνα το οποίο έχουν οι καταναλωτές. Είναι μια επένδυση που λέγεται αντλία θερμότητας. Που καίει το 1/10 της αξίας του ρεύματος που βλέπουμε να καταναλώνει. Και όπως και να το κάνουμε, αυτή κερδίζει. Η αντλία θερμότητας, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά αυτή τη στιγμή το κόστος που έχει μια αντλία θερμότητας για να τοποθετηθεί μαζί με όλη την αλλαγή της εγκατάστασης και θέλει ειδικά πράγματα σε κάποιους δεν είναι εφικτή. Ναι. Με τις επενδύσεις που έκανε το κράτος και τις χρηματοδοτήσεις που έκανε κάποια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος έβαλε, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει φτάσει ούτε το 5%. Ναι. Όλοι περιμένουν κάποια νέα χρηματοδότηση για να πάρουν αντλία θερμότητας, η οποία είναι ένα μεγάλο κόστος.
Και αυτό όταν είναι ιδιαίτερα μια πολυκατοικία δεν μπορούν να συνοηθούν όλοι οι ενοικοί, γιατί δεν είναι όλοι του οικονομικού παλατίου που πρέπει να περιμένει για να δώσει το χρήμα. Οπότε μπλέκουν, ναι. Πάντως, και ανακάζονται και παίρνουν κλιματιστικά τα οποία. Χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Είναι πολύ καλή ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή κλάση Α, το οποίο βοηθάει και τι κάνει. Ένα κλιματιστικό καλή ενεργειακή απόδοση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχει, έχουν και αυτό το WiFi, το οποίο τελικά είναι μαγικό, γιατί μπορεί να ξεκινήσει πάλι με τον ίδιο τρόπο που σας είπα, το μεσημέρι να το βάλει κάποιος και ας λείπει, να ζεσταθεί το σπίτι με χαμηλό κοστολόγιο. Και το κλιματιστικό έχει καλή θερμοκρασία. Βεβαίως το ρεύμα σε σχέση με το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα δεν έχει την ίδια ποιότητα θέρμανσης. Το κλιματιστικό, όταν το κλείσουμε, σταματάει επιτόπου η ζέστη. Έχουμε και παγώνει γρήγορα το σπίτι. Ενώ όταν έχουμε ένα τζάκι. Τα θερματικά σώματα, κύριε Καρόνη, τα θερματικά σώματα. Ναι. Τα θερματικά σώματα είναι τα σώματα που έχουμε, είναι πάλι παραδοσιακά. Δεν έχει κατασκευαστεί κάτι που να είναι πάρα πολύ χαμηλού κόστους. Όλα τα θερματικά σώματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι όπως ήταν παλιά. Η κατανάλωσή τους είναι από 1500 μέχρι 2000 βατ, αλλά έχουν απόδοση. Ζεσταίνουν με βασιλιά το ηλεκτρικό καλωριφέρ, έτσι, το οποίο ξεκινάει. Και μπορεί και αποδίδει όπως το σώμα του καλοριφέρ που είχαμε με το πετρέλαιο, έχει την ίδια ποιοτική θέρμανση. Σε τι τιμές κυμαίνονται αυτά περίπου? Τα ηλεκτρικά καλοριφέρ ξεκινάνε από 75 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 155 ευρώ, όταν και αυτά έχουν WiFi. Δηλαδή έχει πάει η τεχνολογία πάρα πολύ μπροστά. Και μπορούμε πάλι να το ενεργοποιήσουμε το μεσημέρι. Ένα τέτοιο περίπου καίει γύρω στα 1500 βατ την ώρα. Ανάλογα την περιοχή που έχουμε, τα δημοτικά τέλη είναι λίγο λοιπόν δύσκολη άσκηση για την τελική κατανάλωση και την κατανάλωση που είναι σε πράσινο οικογενειακό. Κύριε Καρόνη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ζάγκα, εγώ σας ευχαριστώ. Εσείς ξεκινάτε από τις 15, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για, για οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε έτσι. Δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι. Το λέει και η Βύση, αλλά το λέμε και εμείς εδώ. Δεν χτυπάει. Να ευχαριστήσουμε και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη που βρέθηκε στα ξύλα έτσι. Εκεί και ούτε και χτυπάει το τηλέφωνο, θέλω να σας πω. Έτσι. Είναι πολύ λίγες παραγγελίες. Οι μόνοι που έχουν ένα χτύπημα τηλεφώνου είναι οι συντηρητές των καυστήρων. Αυτό πρέπει, όμως, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για να μπορέσει να δώσει την απόδοση σωστά ο καυστήρας, έτσι, όσο χρονών και να είναι. Όπως και στα κλιματιστικά και σε κάθε τι επιλέξουμε. Η συντήρηση. Και στα παλιά σώματα του καλοριφέρ, στα παλιά, τα δεκαετίας του 70 και του 80. Είναι εξαέρωση. Τα ξέρεις έτσι. Βέβαια. Πώς μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί να μην τα ξέρει. Και εγώ νοικοκύρης. Γιατί να μην τα ξέρω άρα. Λοιπόν. Ισότιμα. Τα ξέρουμε. Ισότιμα. Να πω κάτι. Μια παρατήρηση. Πάνω στο που είπαμε για τα ξύλα. Είπε ο κύριος μια κουβέντα. Και εγώ δεν μπορώ να μην το πω γιατί με τρώει. Λοιπόν, λέει τα δάση, τα χωριά που έχουν δάση. Όσα δάση έχουν απομείνει ακόμα. Ναι. Όσα δάση. Γιατί το προηγούμενο θέμα σας, όπως και χθες, είναι κάτι η φωτιά. Η φωτιά. Άρα λοιπόν να προσέχουμε το περιβάλλον και αυτό που μας περισσεύει να μην το καίμε, γιατί επιβαρύνεται όλον η υγεία. Και το άλλο για το ρεύμα, εγώ με συγχωρείτε, επειδή είχα το πράσινο, πήγα στο μπλε, οι περισσότεροι στην Ελλάδα με το ρεύμα δεν ξέρουμε πού ανήκουμε. Σας το λέω ξεκάθαρα. Άρα το ρεύμα εγώ δεν το στηρίζω ξεκάθαρα. Στηρίζω το πετρέλαιο σαν ένας απλός, όχι επαγγελματίας. Ναι. Λέω και πάλι. Σας έχει κερδίσει όλους αυτό το μαγικό εργαλείο που λέγεται αντλία θερμότητας. Αντλία θερμότητας. Ό,τι και να κάνουμε, αλλά είναι μια επένδυση. Είναι γύρω στις 2.000 ευρώ. Που θα γίνει απόσβεση μέσα σε 2 χρόνια. Είμαστε ανοιχτοί στο οτιδήποτε είναι καλό. Είναι δυστυχώς εκεί πάμε. Όχι λοιπόν, μόνο για την τσέπη και για την υγεία μας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα. Είναι ένα μεγάλο. 15 Οκτωβρίου θα περιμένουμε την πρώτη παράδοση. Κάνετε πετρέλαιο θερμανσίες, παραδίδετε? Όχι. Θα περιμένουμε την πρώτη παράδοση λοιπόν.